Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι Τρίτης. Εδώ είμαστε έτοιμοι να δούμε και να ακούσουμε πολλά. Διότι είναι το νέο ξεκίνημα της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη και καταλαβαίνετε οι ευχές και τα βλέμματα στραμμένα σήμερα πάνω τους και έτσι όπως διαμορφώθηκαν βέβαια υπουργεία, υφυπουργοί κτλ. Με την δωδεκανησιακή σφραγίδα φυσικά του Γιάννη Παπά στο Υπουργείο Ναυτιλίας, όπου οι ευχές όλων μας τους συνοδεύουν. Η πρώτη δήλωσή του, του Γιάννη Παπά, είναι πως οι πολίτες αποφάσισαν η λαϊκή ετιμιγορία. Μίλησε και δήλωσε πως οι Έλληνες εμπιστεύονται τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσους εμπιστεύτηκαν τη Νέα Δημοκρατία και έδωσαν αυτή τη μεγάλη νίκη. Τα Δωδεκάνησα για άλλη μια φορά έστειλαν το μήνυμα της νίκης και επιβράβευσαν τη Νέα Δημοκρατία με ένα τεράστιο ποσοστό. Ο Μάνος Κόνσολας, ο βουλευτής, το αποτέλεσμα αποτελεί μια καθαρή και ισχυρή εντολή για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία και τα Δωδεκάνησα έστειλαν ένα ακόμη ηχηρό μήνυμα. Σε αυτές τις εκλογές έκλεισαν οριστικά οι λογαριασμοί της χώρας με το λαϊκισμό, το διχασμό και την ακραία ρητορική ανάμεσα στις δηλώσεις του κυρίου Κόνσολα. Η Μίκα Ιατρίδη, η εμπιστοσύνη που έδειξαν οι πολίτες στο η Νέα Δημοκρατία και στον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι ισχυρή. Η Δωδεκάνησος για μία ακόμη φορά έφερε ιστορικά ποσοστά στη μεγάλη φιλελεύθερη παράταξη ως αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς όλων. Ένα μεγάλο ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου στους συμπατριώτες μου και σε όλους που δώσαμε μαζί την ωραία μάχη. Ο Βασίλης Υψηλάντης, έτσι που βεβαίως μεγάλωσε την ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δηλώσεις του λοιπόν για την ισχυρή αυτοδυναμία. Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τις Δωδεκανήσιες και τους Δωδεκανήσιους για τη στήριξη στο πρόσωπό μου και την ευρεία πλειοψηφία που έδωσαν στη Νέα Δημοκρατία στα νησιά μας. Η ισχυρή αυτή αυτοδυναμία δημιουργεί τη μεγάλη υποχρέωση με γρήγορους ρυθμούς να συνεχίσουμε την προσπάθεια εξυγχρονισμού της χώρας και βελτίωσης των δικτών ευημερίας, ενίσχυση των κοινωνικών αντανακλαστικών μας και εντατικοποίηση της αναπτυξιακής προσπάθειας. Και ελάτε να ξεκινήσουμε λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, να σας πούμε και τι θα ακολουθήσει, αφού ευχηθούμε σε όλους καλή επιτυχία στο έργο τους, στους υπουργούς, υφυπουργούς και σε όλους όσους βρίσκονται σε θέσεις κλειδιά που αυτό έχει να κάνει με πράγματα και αποφάσεις γύρω από θέματα και έργα όλης της Ελλάδος. Πάμε να πούμε ότι θα έχουμε την ευκαιρία στην πορεία της εκπομπής μας να ακούσουμε σε δύο μέρη τον Δήμαρχο Καλλιμνίων Δημήτρη Διακομιχάλη, ο οποίος μιλάει για πάρα πολλά θέματα και έργα που αφορούν το νησί της Καλλίμνου, μιλάει για τις αντιπολιτεύσεις, ας ξεκινήσουμε να σας πω εγώ πώς. Ξεκινάει φυσικά με τις ευχές του προς τη Νέα Δημοκρατία, τον Κυριάκο Μητσοτάκη και φυσικά τον Γιάννη Παπά. Αμέσως μετά για τα έργα τα οποία είναι σε εξέλιξη, όπως το ότι ξεκίνησαν οι εργασίες στους μήλους του κάστρου της Χρυσοχεριάς και μας είπε τι θα γίνει και με το κάστρο Χώρας, όπως για το συντριβάνι κάτω στην παραλιακή μας ζώνη, για τον Χιτά, για τον δρόμο στον Πλατή Γυαλό, για το θέμα των ογκολήθων, και πάρα πολλά άλλα ζητήματα τα οποία αφορούν την καθημερινότητα και τη ζωή μας. Ανάμεσα σε αυτά μιλάει και για το παρελθόν και τις παρούσες καταστάσεις που βιώνουμε και απαντά και σε κάποια θέματα των αντιπολιτεύσεων που θίγουν συχνά πυκνά. Επίσης, να σας πω ότι στο τελευταίο μέρος της εκπομπής θα έχετε τη δυνατότητα να ακούσετε τον πρόεδρο της τοπικής της Νέας Δημοκρατίας, τον Άγγελο Καλαθιανάκη, ο οποίος μας εκφράζει την μεγάλη του ικανοποίηση για την ιστορική νίκη, όπως λέει, της Νέας Δημοκρατίας. Και να πούμε, αγαπητοί μου φίλοι, ότι έτσι θα κλείσει και η εκπομπή, γιατί είναι αρκετά μεγάλη η συνέντευξη του κυρίου Δημάρχου που θα κρατήσει δύο μέρη. Συν λοιπόν και τα όσα θα μας δηλώσει αμέσως μετά ο Άγγελος Καλαθιανάκης, νομίζω ότι έχουμε καλύψει τα κυριότερα θέματα. Αγγίζοντας όμως σε αυτό το πρώτο μέρος που ας είναι έστω μιας μικρής ενημέρωσης από εμάς, θέματα τα οποία πρόκειται να μας απασχολήσουν αλλά και εσάς σας αφορούν, είναι ο Σύλλογος των Πολυτέκνων, που μας λέει ο πρόεδρος του Συλλόγου Πατέρας Γεώργιος Μελάς,
ότι υπάρχει ένα θέμα σχετικά με την παραλαβή των εκπτωτικών καρτών του σούπερ μάρκετ Κρητικός. Θυμάστε ότι εκεί στα Εγγένεια ο κύριος Κρητικός ήταν εδώ, το ανέφερε μετά τον αγιασμό και τις ευχές. Προς ενημέρωση λοιπόν των μελών του Συλλόγου Πολυτέκνων Καλύμνου σχετικά με την παραλαβή των εκπτωτικών καρτών από το χώρο αυτό. Θέλουμε λοιπόν να ενημερώσουμε ότι όλα τα μέλη του Συλλόγου πως έχουν παραλάβει τις εκπτωτικές κάρτες του σούπερ μάρκετ Κρητικός για να διενεμηθούν στους δικαιούχους. Παρακαλούμε τα μέλη λοιπόν του Συλλόγου Πολυτέκνων να προσέλθουν στο γραφείο του Συλλόγου Δευτέρα με Παρασκευή από τις 10 το πρωί έως 1 το μεσημέρι με την αστυνομική τους ταυτότητα και την κάρτα Πολυτεκνίας για να παραλάβουν τις εκπτωτικές τους κάρτες τις οποίες θα ενεργοποιήσουν στο κατάστημα εκεί μέσα στο σούπερ μάρκετ. Ή μπορούν να το κάνουν και διαδικτυακά, ακολουθώντας την προβλεπόμενη διαδικασία. Αυτά μας λέει και φυσικά θα είμαστε και κοντά του κάποια στιγμούλα για να έχουμε την ενημέρωση. Αύριο, μην ξεχάσουμε ότι, αγαπητοί μου φίλοι, είχαμε κάνει και τη σχετική συνέντευξη εδώ στον χώρο μας, στο στούντιο της τηλεόρασης Αιγαίου, είναι να γίνει μια πολύ σημαντική εκδήλωση του ΚΕΘΕΑ. Με τον Δήμο, λοιπόν, ήταν εδώ, αν θυμάστε, η ψυχολόγος του ΚΕΘΕΑ, η κυρία Αντωνοπούλου και η αντιδήμαρχος, η κυρία Ρένα Μαγκάκη, που μας μίλησαν ακριβώς για το θέμα αυτό. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε τι γίνεται με την επικινδυνότητα του διαδικτύου. Πολλές φορές τα παιδιά, ξέρετε, μπαίνουν, βλέπουν, δεν είναι κοντά σας, είναι στο δωμάτιό τους, είναι εκτός, οι πειρασμοί πολλοί, καταλαβαίνετε. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να τα προβλέψουμε, να τα προλάβουμε, να μην υπάρχουν όλα αυτά τα δυσάρεστα και οι εξελίξεις και οι εμπλοκές που βλέπουμε μετά μέσα σε ρεπορτάζ, τα οποία πραγματικά μας δίνουν την επικίνδυνη, την τραγική διάσταση που μπορεί να πάρει ένα θέμα. Και γι' αυτό λοιπόν τον λόγο να είμαστε αύριο το βραδάκι στο ισόγειο του Αναγνωστηρίου και να παρακολουθήσουμε την εκδήλωση. Θα σας το θυμίσουμε φυσικά και αύριο. Σας θυμίζω και μια άλλη ωραία εκδήλωση που πρόκειται να γίνει. Είναι την Παρασκευή 30 Ιουνίου στις 8 και 4 το βράδυ στο Θεατράκι Χώρας. Μη χάσετε την εκδήλωση της Μουσικής Σχολής της Ιωάννας Μελά με πολλά διαχρονικά αγαπημένα τραγούδια και εκπλήξεις. Μέρος των εσόδων, να σας πούμε πως θα δοθεί στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης ΑΜΕΑ στο Άργος Καλύμνου. Η τιμή της εισιτηρίου είναι 5 ευρώ και θα είναι μια πολύ πολύ όμορφη βραδιά. Λοιπόν, αυτά αγαπητοί μου φίλοι σαν πρόλογο δικό μου. Θα περάσουμε στο πρώτο μας διαφημιστικό καλοκαιρινό διάλειμμα και θα ακολουθήσουν δύο μέρη με τη συνέντευξη που μας παραχώρησε πριν από λίγο ο Δήμαρχος Καλυμνίου Δημήτρης Διακομιχάλης και στο τελευταίο μέρος της εκπομπής ο Πρόεδρος της Τοπικής της Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Καλαθιανάκης δίδει το δικό του νικηφόρο μήνυμα. Λοιπόν, να ευχαριστήσω τους σπόνσορες της εκπομπής μας, τη Μεγάλη Εταιρεία Πετρελοειδών Αργό της οικογένειας Ψαρομπά, το Hotel Έλενα Village Γιώργου Ντόβελου και Gymnasium for All του Γιώργου Μαύρου. Να είστε όλοι καλά, σας ευχαριστούμε. Αύριο και πάλι μαζί με πολλά καινούργια ρεπορτάζ και συνεντεύξεις για όλους εσάς. Διαφημιστικό διάλειμμα. Καλημέρα κύριε Δήμαρχε. Καλημέρα κυρία Κουκέινη. Λοιπόν, σήμερα είναι η πρώτη συνέντευξη που κάνουμε μετά την ορκομοσία πια της κυβέρνησης. Οπότε φαντάζομαι θα ξεκινήσουμε με ένα σχόλιο, μια ευχή, αλλά και την υπουργοποίηση Γιάννη Παπά. Ο κύριος Μητσοτάκης πλέον είναι κυρίαρχος του πολιτικού παιχνιδιού. Όμως αυτό δεν σημαίνει πως δεν πρέπει να ανασκουμποθούν και οι αντιπολιτεύσεις προκειμένου να υπάρχει ο προβλεπόμενος δημοκρατικός έλεγχος της κυβέρνησης. Μεγάλη νίκη για τον Πρωθυπουργό, διότι σε ένα μήνα επιβεβαίωσε την παντοδυναμία του και τότε είναι ο ρυθμιστής της πολιτικής ζωής του τόπου. Ο λαός τον εμπιστεύθηκε, θερμά λοιπόν συγχαρητήρια. Από εκεί πέρα έχουμε μια ευχάριστη, θα έλεγα, είναι μια ευχάριστη στιγμή για την 12η μας. Έχουμε 5 βουλευτές, 4 της Νέας Δημοκρατίας,
Θερμά συγχαρητήρια σε όλους. Και πάνω απ' όλα έχουμε πλέον έναν υφυπουργό, δικό μας άνθρωπο, τον Γιάννη τον Παπά, σε ένα ευαίσθητο Υπουργείο, όπως είναι το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Άρα, θα μπορούμε να χτυπούμε την πόρτα με μεγαλύτερο θάρρος, διότι ο Γιάννης ξέρει τα προβλήματα, είναι άνθρωπος της περιοχής, ξέρει που πονά το κάθε νησί, άρα δεν μπορούσε να υπάρχει καλύτερη επιλογή από τον Πρωθυπουργό της χώρας. Του ευχόμαστε καλή επιτυχία από καρδιάς, είμαστε δίπλα του, αλλά ταυτόχρονα απαιτούμε και από τον Γιάννη. Να είναι δίπλα μας. Να είναι δίπλα μας. Έτσι. Χθες, ένα παράδειγμα θα πω, πριν ανακοινωθεί η κυβέρνηση, ήμουνα στην Παλιώνεσο. Μαζεύτηκαν όλοι εκεί, γιατί πήγα για τη διευθέτηση του δρόμου, που τακτοποιήθηκε ο δρόμος, άνοιξε ο δρόμος, και μου έβαλαν το θέμα με τις σημαδούρες, με τα ναύδετα. Όπως το ίδιο θέμα έχουν και στον εμποριό. Το λέω χωρίς βέβαια, ήταν η πολιτική μου εκτίμηση αυτή. Λέω, παιδιά, εκτιμώ ότι θα έχουμε υφυπουργό ναυτιλίας στο Γιάννη τον Παπά. Εντάξει. Γράφτηκε από νωρίς. Ναι, ήταν και αναμενόμενο. Έτσι, ο πρώτος βουλευτής με 18.000 σταυρούς, 19 πόσο είχε πάρει, νησιώτης. Καταλαβαίνετε ότι ήταν αναμενόμενο. Σε κάθε περίπτωση, λέω, αν έχουμε τον Γιάννη τον Παπά, δικός μας άνθρωπος είναι, της αρμοδιότητας του είναι, οπότε πλέον θα κινηθούμε σε άλλες λογικές, γιατί τώρα πρέπει να λυθεί το πρόβλημα, διότι αν δεν λυθεί με δικό σου υφυπουργό, δικό σου άνθρωπο, καταλαβαίνεις ότι επειδή είναι σύνθετο το πρόβλημα, δεν είναι εύκολο, ακούστε. Δεν είναι εύκολο η ιστορία με τις σημαδούρες, επειδή δεν είναι ούτε αλλιευτικά καταφύγια, ούτε το ένα μέρος, ούτε ο εμποριός, ούτε η Παλιώνησος, υπάρχει ένα ζήτημα. Ωραία. Σε κάθε περίπτωση, εγώ πιστεύω ότι θα βρεθεί μία λύση τώρα. Ωραία. Επειδή έχω ασχοληθεί προσωπικά με αυτό το θέμα με τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα Νησιωτικής Πολιτικής, τον κύριο Πανταζόπουλο, τώρα έχουμε και τον Γιάννη τον Παπά, οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι η καλύτερη των προϋποθέσεων για να λυθεί το πρόβλημα. Μακάρι. Θερμά συγχαρητήρια. Καλό δρόμο. Καλό δρόμο, γιατί υπάρχει πάρα πολύ δουλειά. Έτσι, έτσι, όντως. Κύριε Δήμαρχε, πάμε τώρα στα δικά μας. Πέρασα, είδα μια κινητικότητα. Μίλη. Ξεκινήσαμε. Ξεκίνησε ένα εμβληματικό έργο για το νησί. Η στερέωση, η ανάδειξη των μήλων της Χρυσοχεριάς. Ένα έργο εμβληματικό, κυρία Κουκιαίνη. Νομίζω ότι πολλές γενιές Καλυμνίων έλεγαν, μα δεν θα γίνουν ποτέ αυτοί οι μήλοι. Όλα τα νησιά έχουν τους δικούς τους μήλους. Σωστό είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό. Ένα έργο το οποίο μελέτησε αυτή η Δημοτική Αρχή, τη μελέτη την έκανε ο ύμνηστος Γιώργος Σιδερής, ναι, που θα μας βλέπει από ψηλά όταν θα τελειώσει αυτό το έργο, το οποίο θα είναι εμβληματικό. Έργο του μελέτη του Γιώργου του Σιδερή, που την πλήρωσε ο Γιώργος Οντόβελος, να τα λέμε τώρα όλα αυτά. Τον ευχαριστούμε. Την στατική μελέτη την έκανε ο Ηρακλήδης από τη Ρόδο. Την πλήρωσε η οικογένεια της αείμνηστης συνεργάτη δάσμου σε Μύραμης Ψαρομπά. Μάλιστα. Βλέπετε, το έργο εντάχθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης με προϋπολογισμό 1.200.000 ευρώ. Ο ένας μήλος θα λέθει κανονικά σιτάρι, θα μπει ο μηχανισμός, ο άλλος θα είναι μουσιακός χώρος και το τρίτος θα είναι παραδοσιακό καφενείο. Ακούστε, ήταν προσωπικό μου στοίχημα. Εγώ ήθελα αυτό το έργο να το κάνω άρον-άρον, αλήθεια. Γιατί είναι το ωραιότερο σημείο του νησιού μας, είναι ένα εμβληματικό σημείο που δεσπόζει και της Πόθιας και του χωριού. Λοιπόν, τώρα ξεκίνησε αυτό το έργο, οι ρυθμοί, γιατί ο εργολάβος είναι από τους πλέον σοβαρούς που κυκλοφορούν στην Ελλάδα για τα θέματα αυτά. Θα πάτε να κάνετε και εκεί. Τον είχαμε γνωρίσει πριν κάτι μήνες, ναι, που έκανε ένα άλλο έργο στο Βόρειο Αιγαίο. Τον εργολάβο του. Ναι, ναι. Εν πάση περιπτώσει. Πάμε να μιλήσουμε μαζί του. Ξεκίνησε ένα έργο μεγάλης αξίας για το νησί της Καλύμνου. Και να πω και κάτι για να κλείνουμε αυτό, ναι, το, ναι, θέμα. Τώρα θα αναθέσουμε την μελέτη ανάδειξης του κάστρου με στόχο να μπει και αυτή στο Ταμείο Ανάκαμψης. Οπότε να έχουμε ένα καταπληκτικό σύνολο. Μήλη, κάστρο Χρυσοχεριάς,
με ό,τι αυτό σημαίνει για τον πολιτισμό του νησιού, για την ανάπτυξη του νησιού, διότι είναι ένα σύνολο το οποίο σας διαβεβαιώ και το ξέρετε άλλωστε, οι τουρίστες που έρχονται στο νησί σχεδόν όλοι περνάνε από αυτό το σημείο, γιατί πας εκεί και η ψυχή σου χαλαρώνει. Ναι, ναι. Έτσι... Εγώ στο χωριό μου περνούσα το τρενάκι και στεκόταν εκεί να τους δείξει. Αλλά είχαμε αυτή την εικόνα στους Μήλους. Τώρα όμως θα έχουμε την, τώρα θα έχουμε την άριστη εικόνα. Απ' την άλλη μεριά άκουγα κάτι σχόλια για τη φύλαξη εκεί πάνω στα σπίτια που φτιάχτηκαν πάνω στο χωριό και τα λοιπά. Δεν ξέρω, παράλληλα να το δούμε και αυτό. Να μην πηγαίνουν δηλαδή και γίνονται φθορές. Πάνω στο κάστρο, στο κάστρο χώρας. Λοιπόν, μέσα στον Ιούλιο βγαίνει ο διαγωνισμός για τον ηλεκτροφωτισμό του κάστρου. Έτσι. Ολοκληρώθηκαν οι μελέτες, η προγραμματική σύμβαση με το Υπουργείο Πολιτισμού, γιατί ήταν χρονοβόρες αυτές οι διαδικασίες. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τη Μάνια τη Μιχαηλίδου, την Κοσμά την Αγγελική, όλους όσους βοήθησαν να φτάσουμε στο σημείο αυτό και να βγει στον αέρα ο διαγωνισμός. Mm-hmm. Επίσης, θέλω να πω και κάτι άλλο για να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο, το πολύ θετικό, ότι μέσα μέχρι το τέλος του Ιουλίου θα γίνει η παρουσίαση της αρχιτεκτονικής μελέτης που πολλά στοιχεία πάρθηκαν από την πρόταση του αείμνηστου Γιώργου Σιδερή, γιατί είχε υποβάλει και εκεί mm-hmm. μελέτη για το σπίτι του Βουβάλη στο μουσείο. Ένα έργο του οποίου, για το οποίο εξασφαλίσαμε τις πιστώσεις, αυτή η Δημοτική Αρχή με τη δουλειά που έκανε, την αθόρυβη, ένα 1.350.000 ευρώ. Γιατί ξέρετε κυρία Κουκιανή, μας λένε, δεν φάνηκε το έργο σας αυτή τη στιγμή. Καλή είναι αυτό. Με συγχωρείτε. Και αυτό λένε οι αντιπολιτεύσεις, ναι, παράλληλα, αφήστε, που ξέρετε. Θα το πούμε μετά, ναι. Ή σας λένε ότι μελέτες που ήταν δικής της δημοτικής περίοδου. Να μας βγει όποια αντιπολίτευση να μας που έγιναν μετά. Ποια μελέτη, όχι κυρία Κουκιαίδη, ποια μελέτη άφησα. Ωραία, θα φτάσουμε σε εκείνο το σημείο. Διότι η ανικανότητα αυτών των ανθρώπων είναι μνημειώδης, αλλά θα πάμε, να μην χαλάσουμε τώρα. Όχι βέβαια, το ωραίο πάμε κλίμα, τώρα σε αυτά που γίνονται. Κλείνομαι και μετά. Λοιπόν, κλείνομαι με το κεφάλαιο πολιτισμός. Ναι. Άρα και το αρχοντικό που βάλει πλέον πήρε το δρόμο του. Θα παρουσιαστεί εδώ η μελέτη, όχι από μένα, από την αρμόδια εφορία αρχαιοτήτων. Καλώς. Και θα τα πούν αυτοί ποιοι έκαναν, πώς έγινε η μελέτη, τη διαδρομή της, ποιος βρήκε και διασφάλισε τα χρήματα, διότι τα χρήματα αυτά με απόφαση του Κώστα του Χατζηδάκη, μετά από αίτημα δικό μου επί Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου του Γιάννη του Μαχαιρίδη, το 2013 είχαμε εξασφαλίσει ένα 320. Ακούστε, πέρασαν 5 χρόνια, απραξία απόλυτη από τον κύριο Γαλουζή, τίποτα, δεν κινήθηκε τίποτα. Τα χρήματα πήγαιναν να χαθούν, γιατί τα χρήματα δεν σε περιμένουν, κυρία Κουκένια, δεν τα πάρεις εσύ, θα τα πάρει κάποιος άλλος. Με το καλημέρα στον Δήμο το 19, επειδή για μένα ήταν μεγάλο ζήτημα το σπίτι του αείμνηστου Νικόλα Βουβάλη, είναι ντροπή να έχει αυτά τα χάλια που έχει. Τρέξαμε οργανωμένα και έρχεται ξανά πάλι ο Χατζηδάκης, ο Κώστας, ο υφυπουργός, και βγάζει νέα απόφαση το 19 επί των ημερών μου, μετά από πίεση που έγινε, και δεν χάθηκαν τα χρήματα. Όμως περνούσαν οι μήνες και τα χρόνια, θα έλεγα, μέσω πανδημίας κλπ. Οι μελέτες, η ιστορία των μελετών της ανάλυσης είχαν φτάσει στα δικαστήρια, παρακαλώ, και κάτω από την πίεση που άσκησα στην εφορία νεωτέρων μνημείων, πήραν τελικά απόφαση γιατί δεν έβλεπαν φως. Ένσταση στην ένσταση, δικαστικοί αγώνες ένθεν και ένθεν, με αποτέλεσμα, παρακαλώ, το πήραν πάνω τους εδώ και 5 μήνες η εφορία νεωτέρων μνημείων, και τώρα είναι στο τέλος η μελέτη και θα την παρουσιάσω στην Κάλυμνο τέλος Ιουλίου. Είμαστε σε άμεση επαφή με την εφορία νεωτέρων μνημείων για να κλείσει ένα μεγάλο κεφάλαιο εμβληματικών παρεμβάσεων στο νησί. Mm-hmm. Μήλη, κάστρο, ο Βουβάλης. Εντάξει. Που θα ήταν ακόμη ωραιότερο αν είχαμε βέβαια και τα αγάλματα που περιμένουμε αγωνίως να επιστραφούν. Και ξέρετε, έγινε και λόγος μέσα στην προεκλογική περίοδο. Ακούστε κυρία Κουκένη, ακούστε.
Η πολιτική δεν είναι να πας να χτυπήσεις το κεφάλι σου στον τοίχο. Ναι. Η διαδικασία του κάστρου, ξέρετε, λόγω των καθυστερήσεων που υπήρξαν, 3 μήνες καθυστέρησε. Επειδή το έργο είναι στο Ταμείο Ανάκαμψη, γιατί αυτά ο κόσμος δεν τα ξέρει, κινδύνευε να απενταχθεί με μια ελάχιστη καθυστέρηση. Όταν άλλα έργα που είναι στο ΕΣΠΑ ή σε άλλα προγράμματα αργοπορούν. Εδώ δεν υπάρχουν παρατάσεις. Στο Ταμείο Ανάκαμψης μέχρι τέλος του 2025 ή απορροφάς τα χρήματα. Ναι, δεν ήταν τις παρούσες εννοείται. Τα χάνεις. Δεν ήταν τις παρούσες να πάω να συγκρουστώ με την κυρία Υπουργό, η οποία είναι ίδια. Εγώ πιστεύω. Τώρα θα είναι και χαρούμενη. Ναι, εγώ πιστεύω ότι θα βρεθεί λύση. Μακάρι. Τα αγάλματα να επιστραφούν. Εάν δεν, τότε θα ακολουθήσουμε τις δικές μας επιλογές. Μπορεί να είναι ακραίες, αλλά θα το κάνουμε γιατί αυτό είναι περιουσία του καλλιμνιακού λαού και πρέπει να επιστρέψει στο σπίτι του. Πρέπει να επιστρέψουν στο σπίτι του στα αγάλματα αυτά, δηλαδή στο Μουσείο της Καλλιμνίου. Πάμε να δούμε και κάτω, εκεί την γειτονιά του Δήμου Καλλιμνίων, όπου γίνονται έξω οι εργασίες στον χώρο του Συντριβανιού και που φυσικά, ξέρετε, πάλι και εδώ. Σας το είπα και την προηγούμενη φορά ότι κάποιοι λένε, ας πούμε, γιατί έπρεπε να μην φτιαχτεί αυτό που ήταν εκεί και έπρεπε να γίνει κάτι άλλο. Και πολλά άλλα, βέβαια, τα ξέρετε, ενημερώνεστε καθημερινά. Κυρία Κουγέννη, ακούστε. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ένα τόσο ασήμαντο έργο, ένα συντριβάνι δεν είναι ρά το τέλος του κόσμου, γιατί τόσος ντόρος, ακούστε. Η μελέτη με το συντριβάνι έγινε από την κυρία Γερακιού. Τη Θεμελίνα, και την οποία ευχαριστώ, γιατί η πρότασή της υιοθετήθηκε από την τεχνική μας υπηρεσία, η οποία υπέγραψε ουσιαστικά την πρόταση της κυρίας Γερακιού, γιατί το έκανε δωρεάν. Είναι, θα έλεγα, ένα συντριβάνι μοναδικό. Θα είναι μοναδικό στο Αιγαίο, Δεν είναι τα κλασικά συντριβάνια, ναι, ένα στρογγυλό, είναι ο εχθρός του καλού το καλύτερο. Για να δούμε. Είναι ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Είναι ένα ξεχωριστό συντριβάνι. Που θα το χαίρονται, σε διαβεβαιώ, τα παιδάκια, οι μαμάδες, οι τουρίστες. Θα κάθονται και θα χαζεύουν αυτό το πράγμα. Και βέβαια εκεί θα τοποθετηθεί και το ολόσωμο άγαλμα του Βάδη, το οποίο και αυτό το πλήρωσαν οι ιδιώτες, παρακαλώ. Μόλις θα τοποθετηθεί και θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια, θα ανακοινωθεί και ποιοι χρηματοδότησαν. Οι ιδιώτες. Ναι, οι ιδιώτες, ακούστε. Πολύτιμοι. Ακούστε, οι ιδιώτες. Καταρχήν, εγώ τους ευχαριστώ ως δήμαρχος. Από καρδιάς. Από πού να ξεκινήσουμε? Από τον Γιάννη τον Χαλίκο, από τον Ντόβελο. Ψαρομπά οικογένεια. Ψαρομπά οικογένεια. Από αυτόν που ανέλαβε να χρηματοδοτήσει την επισκευή του κτηρίου για την σχολή μηχανικών. Που δεν θέλει να πούν το όνομά του. Το όνομά του. Καταλαβαίνετε λοιπόν. Την οικογένεια πεντά φράγκα που κάθε φορά χρειάζεται δεν μένει αδιάφορη. Κάτι κάνει. Λοιπόν, εγώ τους ευχαριστώ όλους γιατί ξέρετε η βοήθεια των ιδιωτών πέρα από τα χρήματα είναι το ότι δεν υπάρχουν διαδικασίες χρονοβόρες. Θέλουν να κάνουν κάτι, το πληρώνουν με άνεση, φωνάζουν αυτόν που θα το κατασκευάσει, πάρτα τόσα είναι. Ναι, αυτό είναι. Φύγει. Ο μεγάλος μας εχθρός είναι ο χρόνος. Ο μεγάλος μας εχθρός είναι η γραφειοκρατία, οι καθυστερήσεις και μια σειρά από άλλα πράγματα που πρέπει να υιοθετεί το ελληνικό δημόσιο. Θα μπορούσε να είναι πιο ευέλικτο, αυτό είναι δεδομένο. Ναι. Όμως από την άλλη μεριά έρχεται ο άλλος και σου λέει: διαχειρίζεσαι ξένα χρήματα, είσαι υποχρεωμένος να κρατάς όλους τους κανόνες διαφάνειας. Πάμε να δούμε λοιπόν την άλλη πλευρά του νησιού μας όμως που πέρασαν τόσα χρόνια πλατή γυαλός και δρόμους. Τι γίνεται εκεί που οι άνθρωποι πολλές φορές μου λένε, μα δεν το λες τον κύριο Δήμαρχο. Πώς δεν το λέω? Και το λέω και έχει δηλώσει τι ακριβώς συμβαίνει. Κύριε Κουγιαίνη, 20 χρόνια είναι αυτή η ιστορία. Επί Δημαρχίας Ρούσου. Πέρασα εγώ το 2011-2014. Δεν έγινε τίποτα. Επί Ρούσου δεν έγινε τίποτα. Ήρθε ο κύριος Γαλουζής. Δεν έγινε τίποτα. Ήρθα εγώ ξανά. Έγινε η μελέτη. Εξασφαλίστηκαν τα χρήματα. Λόγω του κατεπήγοντος του έργου μετά τις καταστροφές που έγιναν στα σκάλια, θυμάστε εκείνη την περίοδο. Βέβαια.
μεγάλωσε το πρόβλημα του δρόμου. Και τι κάναμε, έγινε η μελέτη, πήγα εγώ, μάζεψα εκεί τους κατοίκους, δεσμεύτηκα για κάποια πράγματα, κλήθηκε ο εργολάβος ο οποίος ήταν σύμφωνος 3K να πάρει το έργο. Όταν μετά, λόγω και του πολέμου, διότι και αυτά πρέπει να τα λέμε, υπήρξαν αυξήσεις γενικότερα. Το μπετόν στην Κάλυμνο αυξήθηκε. Όταν είδε τις τιμές της μελέτης και τις τιμές του πραγματικού κόστους του μπετόν, η 3K έκανε πίσω, είπε εγώ δεν μπορώ, δεν βγαίνω, θα μπω μέσα. Ήταν εκείνο το μεταβατικό στάδιο. Φωνάζομαι τον εργολάβο για το γήπεδο. Του θέτομαι υπόψη τη μελέτη. Αφού έκανε γι' αυτό στην έρευνα αγοράς περίπου 1-1,5 μήνα, ίσως και παραπάνω, λέει κύριε δεν βγαίνω, θα μπω μέσα. Άλλαξαν οι τιμές όλες. Προσέξτε, τι πρέπει να γίνει. Όμως περνούσαν κάποιοι, πέρασαν ο κάποιοι καιρός, μήνες. Εντάξει, έπρεπε να ανοίξουν τα ξενοδοχεία. Μολονότι είχαμε πει ότι να μην ανοίξουν γιατί το έργο θα έπαιρνε, είχε κάποια διάρκεια. Και εδώ υπάρχει το θέμα που κάποιοι επιχειρηματίες λένε δήμαρχε, ενώ είπες κάτι άλλο δεν έγινε. Μα δεν εξαρτάται. Δεν έχω εγώ δική μου εταιρεία. Φωνάξαμε τον κύριο Κρούσκο. Φωνάξαμε τον εργολάβο του γηπέδου. Μιας και ήταν εδώ, να του κάναμε ανάθεση στο έργο. Φωνάξαμε και άλλους ντόπιους. Δυστυχώς δεν στάθηκε δυνατόν, γιατί το κοστολόγιο με βάση τις τιμές του Υπουργείου είναι ασύμφορο για τους εργολάβους. Ναι. Τώρα τι θα κάνουμε. Έδωσε εντολή να βγει το έργο στον αέρα, επειδή εκτιμώ ότι δεν θα βρεθεί εργολάβος με αυτά τα δεδομένα των τιμών του Υπουργείου και τις πραγματικές συνθήκες αναφορικά με το κόστος του μπετόν, γιατί εκεί είναι μια μελέτη με πάρα πολλά μπετά. Σίγουρα θα βγει άγωνος ο διαγωνισμός, οπότε θα ζητήσουμε ειδικές τιμές από το Υπουργείο λόγω ειδικών συνθήκων. Και θα γίνει τώρα, ώστε προς το τέλος της τουριστικής σεζόν να είμαστε απόλυτα έτοιμοι, ώστε να ξεκινήσει όταν δεν θα δουλεύουν οι επιχειρήσεις. Άρα οι κάτοικοι μπορεί να έχουν δίκιο, ή οι επισκέπτες να κοιτάζουν και έκπληκτοι πιθανότατα, αλλά η δημοτική αρχή αυτή το αντιμετώπισε. 20 χρόνια είναι το έργο αυτό. Γιατί κανένας δεν το άγγιζε, κυρία Κουκιαίνη. Και τολμούν να μου κάνουν με τον τρόπο τους οι αντιπολιτεύσεις κριτική, επειδή αγγίξανε και αυτό το θέμα. Ή μήπως τώρα θα με κατηγορήσουν και για το θέμα των Μήλων, ή και για το θέμα του Βουβάλη, ή για τόσα άλλα. Ή γιατί ολοκληρώσανε τις διαδικασίες των μελετών και τις εγκρίσεις για τον δεματοποιητή, προκειμένου πάμε, να λοιπόν, σταματήσει επιτέλους να καπνίζει η χωματερή. Μάλιστα. Πάμε λοιπόν σε αυτό το θέμα το οποίο όλους μας καίει. Ασφαλώς. Βλέπετε τι γράφετε καθημερινά. Ναι, ναι, αλλά να πω και κάτι. Ναι. Ακούστε. Ενεργές χωματερές έχει η Σαντορίνη, η Μύκονος. Με συγχωρείτε που τα λέω αυτά. Αλλά κάποια στιγμή. Εντάξει, ο καθένας κοιτάει το. Ακούστε, τον όχι, όχι. Εσείς στα μέσα ενημέρωσης έχετε και μία ευθύνη. Τα θέματα να αναδεικνύονται, αλλά όχι στη λογική. Φταίει ο Α, φταίει ο Β. Δηλαδή, με συγχωρείτε, τα σκουπίδια, ποιος δήμαρχος θα τα έτρωγε. Συγγνώμη. Υπήρχε άλλος τρόπος. Προχθές, πριν μερικές μέρες, πήγε αυτόφορο ή αναζητούσαν τον δήμαρχο. Πού, τη Σαντορίνη, το έμβλημα του ελληνικού τουρισμού. Για αυτόφορο. Είχε γίνει πριν χρόνια στην Πάτμο, αν θυμάστε. Αφήστε την Πάτμο πριν χρόνια. Πριν 2 μήνες αναζητούσαν τον δήμαρχο τη Σαντορίνη για αυτόφορο. Εντάξει, γιατί λειτουργεί η χωματερή. Λοιπόν, όμως εγώ δεν μπαίνω σε αυτή τη λογική. Ναι. Εμείς αθόρυβα, από την πρώτη μέρα που αναλάβαμε, κάναμε το κεφάλαιο το οποίο μας αναλογούσε των περιβαλλοντικών, της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, και το παραδώσαμε στην περιφέρεια, στο ΦΟΣΔΑ. Ναι. Διότι αυτή έχει πλέον την ευθύνη για την μόνιμη εγκατάσταση των σκουπιδιών στην Κάλυμνο, που θα γίνει πάνω από το βιολογικό καθαρισμό για το χυτί. Η ευθύνη που ανήκε στο Δήμο ποια ήτανε, η μεταβατική περίοδος των 3 χρόνων, ελπίζω να μην είναι 4. Ωραία. Υπήρξαν μια σειρά από μελέτες.
που έπρεπε να γίνουν. Οι μελέτες δεν είναι καφές να τον ρουφήξω. Δεν είναι κάτι να το σκεφτούμε. Ακούστε, φτάσαμε στο τέλος. Εντός των ημερών που παραδείται και τα τελευταία παραδοτέα για την προμήθεια, για την παροχή υπηρεσίας και να έχουμε δερματοποιητή εδώ, ώστε δερματοποιούνται τα σκουπίδια. Ένα μέρος ανακυκλώνονται στην ίδια εγκατάσταση, οπότε σταματά να δουλεύει η χωματερή. Τώρα ξέρετε ποιο είναι το μεγάλο στοίχημα. Αν είχα τώρα 1.800.000 ευρώ, το έργο θα έβγαινε σε μερικές μέρες στον αέρα. Ο διαγωνισμός, μέσα στον Ιούλιο θα έβγαινε. Mm-hmm. Τώρα ξέρετε, αρχίζει ένα σαφάρι και θα πάω στην Αθήνα για να βρω 1.800.000. Γιατί τι γίνεται? Τον εξοπλισμό τον ενοικιάζομαι. Και ο εργολάβος που θα πάρει το έργο έχει την ευθύνη της λειτουργίας του, με το προσωπικό του, με τα όλα του. Δεν εμπλέκεται ο Δήμος. Όμως ο Δήμος θα πληρώνει ένα ποσό ανά τόνο, που αυτό με τα δεδομένα των ποσοτήτων παίζει σε ετήσια βάση από 500 έως 600.000 ευρώ. Mm-hmm. Όμως είναι πολυετής η σύμβαση που θα γίνει μέσα από την διαγωνιστική διαδικασία. Δεν μπορεί να κάνεις διαγωνισμό για ένα χρόνο, γιατί δεν θα σου έρθει κανένας να φέρει τον εξοπλισμό του, να τον εγκαταστήσει. Καταλαβαίνετε ότι το πράγμα δεν βγαίνει. Οπότε πάμε σε παροχή υπηρεσίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα. Και τώρα, μόλις ορκιστεί η κυβέρνηση, τις επόμενες μέρες θα φύγω στην Αθήνα αναζητώντας χρήματα. Γιατί ξέρετε, το πιο απλό ποιο θα ήτανε? Αύξηση των δημοτικών θελών. Αντέχει ο κόσμος? Όχι, βέβαια. Τι θα μας πουν οι αντιπολιτεύσεις? Τι να μου πουν? Γιατί 4 χρόνια, ακούστε, αυτή η τριετία, τα 3,5 χρόνια, ήταν η μεγάλη στιγμή των αντιπολιτεύσεων. Γιατί εγώ δεν είχα πλειοψηφία. Έφεραν μία πρόταση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μία! Εγώ τους προκαλώ να βγουν και να κοιτάξουν τον κόσμο στα μάτια και να του πούν: φέραμε αυτό το θέμα στον Δήμο, δεν το έλυσε. Ξέρετε, είχαν την δυνατότητα με βάση την κείμενη νομοθεσία να φέρουν το δικό τους τεχνικό πρόγραμμα. Όπως ψηφίζεται η πρόταση της πλειοψηφίας, με τους 6 εγώ που είχα, είχαν την δυνατότητα να φέρουν και αυτοί το δικό τους τεχνικό πρόγραμμα. Μπορούσαν να συνασπιστούν, να έφεραν ένα τεχνικό πρόγραμμα τελείως διαφορετικό από το δικό μας. Είχαν αυτή τη δυνατότητα. Δεν το έκαναν, γιατί δεν έχουν θέσεις. Τι να πούν? Με συγχωρείτε, τι να πούν? Εγώ τους προκαλώ στα ίσια. Τώρα ανεβαίνουν οι τόνοι, όπως καταλαβαίνετε. Ακούστε, παρουσιάζουν τους υποψηφίους τους. Ακούστε, σε λίγο θα έχουμε συνεντεύξεις. Οι επιλογές των υποψηφίων, ο καθένας κάνει, έχει την δική του στρατηγική. Ωραία. Εμάς η δική μας στρατηγική, ξέρετε ποια είναι? Μέχρι την τελευταία μέρα πριν τις εκλογές και μετά τις εκλογές, μέχρι τον Δεκέμβρη, να λύνουμε προβλήματα, μεγάλα προβλήματα. Στόχος Μίλη, έγινε. Στόχος να κλείσει η χωματερή. Εμείς βρήκαμε τα λεφτά της ανάπλασης και θα κάνω μια αποκάλυψη τις επόμενες μέρες. Γιατί αυτό, η απόφαση χρηματοδότησης για την ανάπλαση της χωματερής, έχει πολύ ενδιαφέρον. Λέει πότε βρέθηκαν τα χρήματα. Το 13, όταν υπέβαλα τη μελέτη. Δόθηκε παράταση μέχρι το 17. Δεν ήμουν δήμαρχος εγώ. Άλλος ήταν δήμαρχος. Στο Βρόντο τα χρήματα. Ήρθε το 19 και τώρα μας δώσαν παράταση, τώρα πριν προημερών, και δεν έγινε αυτό τυχαία, να ολοκληρωθεί η διαδικασία της ανάπλασης μέχρι 31/12 του 2023. Αλλιώς πώς τα χρήματα χάνονται. Καταλύτε. Αλλά πώς θα κάνεις ανάπλαση, δηλαδή πώς θα σταματήσει η χωματερή να καπνίζει? Σημαίνει ότι δεν πας άλλα σκουπίδια και ξεκινάνε οι όποιες εργασίες προβλέπει η μελέτη. Να γιατί τρέχουμε και τρέχαμε να ολοκληρώσουμε μια σειρά μελετών.
που έπρεπε να γίνουν για τον δεματοποιητή. Καταλάβατε. Άρα είμαστε σε αυτή τη διαδικασία. Σε μπροστά. Μια πολύ καλή στιγμή θα παραδοθεί η μελέτη εντός των προσεχών 10-15 ημερών. Η μελέτη. Και από εκεί και πέρα ψάχνουμε το 1-800 για να μην το φορτωθούν οι δημότες. Αυτή είναι η δημοτική αρχή, η συγκεκριμένη. Έτσι λειτουργούμε εμείς, διότι τα εύκολα, ξέρετε, τα κάνουν όλοι. Εμείς είμαστε για τα δύσκολα. Ωραία. Λοιπόν, θα κλείσουμε εδώ. Σε άλλη συνέντευξη θα μιλήσουμε πού βρίσκονται οι κατολιστήσεις με τους ογκολίθους. Αυτό ήθελα και εγώ να σας ρωτήσω. Ακριβώς. Όχι, είχατε πάρει τα πρώτα χρήματα. Τα 2 εκατομμύρια, ακριβώς. Όταν λείπατε, έγινε ειδικό δημοτικό συμβούλιο. Ωραία. Και έγινε η δεύτερη ανάθεση προγραμματικής, μέσω προγραμματικής σύμβασης με το Πανεπιστήμιο της Αθήνας, με τον κύριο Λέκα. Ωραία, οπότε... Τα νερά της βροχής, η μελέτη παραδίδει τον Σεπτέμβρη. Μάλιστα. Να τα πούμε όλα αυτά. Αυτά είναι και τα κυριότερα θέματα που απασχολούν τον εσύ μας. Εμένα ξέρετε, κάποιες εποχές, όλοι λέγαμε, τα λέγατε κι εσείς, δεν υπάρχουν μελέτες. Πώς θα κάνετε έργα χωρίς μελέτες? Τώρα κάναμε μελέτες, μας λέτε. Δεν γίνονται έργα. Έλεος, κυρία Κουκιαή. Και ο κόσμος να καταλάβει αλήθειες. Ακούστε. Ξέρετε γιατί κέρδισε ο Μητσοτάκης? Γιατί πέρασε ένα μήνυμα. Σταθερότητα. Έλεγε κάποια πράγματα. Μπορεί να ήταν ευχάριστα, μπορεί να ήταν δυσάρεστα. Και εμείς ξέρετε τι λέμε στον κόσμο. Αυτή η παράταξη είπε την αλήθεια στον κόσμο. Με την παράταξη αυτή το νησί έχει σταθερότητα. Ξέρει που πάει. Ούτε άπραγοι είμαστε, εγώ τώρα ετοιμάζω βέβαια τον απολογισμό μου, γιατί έχω υποχρέωση να τον κάνω. Ναι. Θα τον κάνω, θα δω τις ημερομηνίες πότε είναι ελεύθερο το πνευματικό κέντρο. Ναι, γιατί έχει και εκδηλώσεις το καλοκαίρι. Και τώρα θα παρουσιαστεί και το ιστορικό αρχείο της Δημογεροντίας Καλλίνου, μια άλλη ιστορία που θα πούμε και εκεί διάφορα πράγματα. Εντάξει, να μην κουράσουμε τον κόσμο. Όχι, αλλά θέλω να πω ότι θα ακουστούν πολλά πράγματα, κυρία Κουκιά. Καλώς. Κλείνω έτσι. Το ότι βγήκε προεδρικό διάταγμα και η Κάλυμνος έχει πραγματικό πανεπιστήμιο για ανώτερες σπουδές, προεδρικό διάταγμα. Κρατήστε, με ακούτε να το λέω πολλές φορές, προεδρικό διάταγμα για την ίδρυση σχολής μηχανικών. Και τώρα εκπονούνται οι μελέτες από τον ιδιώτη που απαιτούνται προκειμένου να ξεκινήσουν και οι εργασίες. Ξέρετε, αυτά έγιναν από αυτή τη δημοτική αρχή, δεν έγιναν από κανένα άλλο. Λοιπόν, καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Συνέχεια. Εδώ θα είμαστε να τα συζητάμε συχνά, γιατί πρέπει να ενημερώνεται ο κόσμος. Η παράταξη αυτή μπορεί να κοιτάζει τον κόσμο στα μάτια, όπως δεν το κάνουν άλλες παρατάξεις. Εμείς δεν έχουμε ούτε χτυπήματα κάτω από τη ζώνη, ούτε τίποτα. Λέμε την αλήθεια στον κόσμο. Κάποιους δυσαρεστούν. Έχουμε προβλήματα στην καθημερινότητα. Δεν έχουμε προσωπικό. Τι να κάνουμε? Απαγορευτικό είναι το θέμα. Αν είχα κόσμο, αν είχα 20-30, σας διαβεβαιώ η Κάλυμνος θα ήταν θάλαμπε. Με αυτούς που έχω, με αυτούς πορεύομαι. Ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα. Λοιπόν, πρώτη εκπομπή σήμερα, μια που επιστρέψαμε από ένα γρήγορο ταξίδι, οπότε είμαστε εδώ για να μοιραστούμε όλα αυτά τα συναισθήματα τα οποία βιώσατε, ζήσατε την Κυριακή το βράδυ. Ήταν η μέρα χαράς, ήθελε ο κόσμος να ξεδώσει μετά από μια ταλαιπωρία 2 μηνών. Θεωρούμε ότι έπρεπε να είχαν τελειώσει την πρώτη φορά οι εκλογές. Ναι. Δυστυχώς με το σύστημα του Τσίπρα ταλαιπωρήθηκε ο κόσμος άλλο 1 μήνα. Όμως τέλος καλό, όλα καλά. Υπήρξε μεγάλη βέβαια αποχή, έτσι, και το καταλαβαίνουμε μέσα στο καλοκαίρι. Ευτυχώς αν πήγαινε και τρίτη φορά θα ήταν ακόμη μεγαλύτερη μέσα στον Αύγουστο. Ακριβώς. Λοιπόν, πώς είδατε? Έχει το αποτέλεσμα και ξανά επιβεβαιώθηκε. Αυξήσαμε ποσοστά δυναμιώσουμε. Η αντιπολίτευση έχασε ποσοστά. Μπήκανε και μικρότερα κομματίδια στην Βουλή. Ναι. Αυτό πώς το είδατε? Αρνητικό. Ξαφνικά, έτσι. Από την άποψη ότι δεν έχουν να προσφέρουν ένα λόγο, κάποιο καινούριο, μια πρόταση διαφορετική, έχουν να προσφέρουν μια αντίδραση κατά, ξέρω εγώ, γενικότερα του συστήματος, αόριστα και χωρίς τεχμηρίωση. Φάνηκε ότι η κεντροδεξιά
και όλο το κομμάτι, ας πούμε, των ανθρώπων που θέλανε σταθερότητα και πρόοδο, μαζεύτηκε και συγκεντρώθηκε στα χέρια της Νέας Δημοκρατίας, στα στιβαρά χέρια του Κυριάκου Μητσοτάκη, που απέδειξε την προηγούμενη τετραετία πόσο αντιμετώπισε τις κρίσεις και με τι νυφαλιότητα και τι σοφία. Νομίζω ότι παρόλα τα προβλήματα του κόσμου εμπιστευθήκαν για άλλη μια φορά τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας να ηγηθεί της χώρας και να φέρει πρόοδο στην πατρίδα μας. Οπότε η Ελλάδα νομίζω σήμερα έχει να χαίρεται ότι είναι σε στιβαρά χέρια που ξέρουμε πώς μπορεί και αντιμετωπίζεται τις κρίσεις και δεν έχουμε να φοβόμαστε πράγματα τα οποία, ας πούμε, είναι θολά τοπία, περίεργους συντονισμούς, περίεργες συσχετίσεις, οι οποίες αυτές μας φέρανε πολλά διάφορα δεινά το 2015, αν θυμάστε, με τις τράπεζες και τα capital control, ναι. Με όλα αυτά τα... Χτύπησαν όμως καμπανάκια, κύριε Πρόεδρε, καμπανάκια για την υγεία, καμπανάκια για την ακρίβεια. Βεβαίως. Νομίζω ότι όλα αυτά πρέπει να μπουν σε μια σειρά προτεραιότητα. Έτσι. Στην κάτω από τη σκέπη του ίδιου του Πρωθυπουργού. Σωστό, και έτσι έπρεπε. Γι' αυτό και έχει δώσει προτεραιότητα στην υγεία. Ακριβώς. Στους μισθούς των ανθρώπων, στην αύξηση του μεροκάματου και στην ανάπτυξη που θα φέρει και την αύξηση των μισθών και στον ιδιωτικό τομέα. Τι θα γίνει αν αύριο δεν έχουμε και την επιδότηση που δίδεται μέσα από το ηλεκτρικό ρεύμα? Αυτό θα γίνει επειδή θα πέσει το ρεύμα από μόνο του, ούτως ή αλλιώς, γιατί έχει κανονική ροή αυτή τη στιγμή. Οι αποθήκες στην Ευρώπη έχουν γεμίσει στη ρεβιθούσα, ναι. Και δεν θα υπάρξει λόγος επιδότησης. Μακάρι να μην υπάρξει λόγος επιδότησης, αλλά αν υπάρξει θέμα και πάλι θα επιδοτηθεί όπως υποσχέθηκε, ότι δεν θα αφήσει κανένα πολίτη πίσω. Και αυτά που υποσχέθηκε θέλουμε να γίνονται άμεσα και όχι να ακούμε εκείνο το βάθος τετραετίας. Δεν έχουμε την πολυτέλεια του χρόνου. Το βάθος τετραετίας είναι για πολύ μεγάλα πράγματα. Για άλλα πράγματα, ωραία. Δεν είναι κάτι. Βεβαίως, να δρομολογούνται. Να δρομολογούνται για να γίνουν. Λοιπόν, ευχές νομίζω και για τον υφυπουργό μας Ναυτιλίας. Συγχαρητήρια στον Σιδεροκέφαλος. Γιάννη Παπά, γιατί τον εμπιστεύθηκε ο Πρωθυπουργός για μια μεγάλη θέση αυτή του Υφυπουργείου Ναυτιλίας, που έχουν και άμεση σχέση στα νησιά μας. Συγχαρητήρια και στους 4 βουλευτές μας του νομού και στον 5ο βέβαια της αντιπολίτευσης από το Κινάλ Πασόκ του Νικητιάδη. Είδατε πώς είναι τα πράγματα. Σε όλους τους βουλευτές λοιπόν τους 12 συγχαρητήρια να κάνουν ό,τι καλύτερο για τα νησιά. Βέβαια, αυτό είναι το στοίχημα. Ξέρουμε ότι είναι για κάποιους λύπη, για κάποιους χαρά, αλλά έτσι είναι τα πράγματα στη ζωή μας. Πάντα έτσι. Έτσι είναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακόμα και ένα αγώνα ποδοσφαίρου λίγη με έναν νικητή και ένα χαμένο. Είδα ότι περάσατε καλά το βράδυ, το πανηγυρίσατε. Ήρθαν φίλοι, ήρθαν μέλη του κόμματος. Από νωρίς ήταν για να φύγουμε, ας πούμε, πιο ήρεμα, γιατί ήμασταν και κουρασμένοι από όλη τη διαδικασία. Λογικό. Αλλά εντάξει, η επιθυμία κάποιων ανθρώπων, των παιδιών που τρέξανε, των εκλογικών μας αντιπροσώπων, των εποπτών, της ομάδας της τοπικής επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, ήθελε να το γλεντήσουμε λίγο παραπάνω. Οπότε ψηλά τα μανίκια λίγο παραπάνω. Και πάλι δουλειά λοιπόν. Αλλά τώρα. Αλλά νομίζω πάντα κόσμια και πάντα όπως έτσι, πρέπει. Σωστό, σωστό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας, κύριε Πρόεδρε.